αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο καρναβαλικό γεγονός της Κρήτης έχει ήδη ξεκινήσει. Η έναρξη του Ερυθμιώτικου Καρναβαλιού είναι στις 2 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Κρήτη TV. Όλοι μαζί πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και ήδη το κάνουμε για να μπορέσει ο κόσμος που θα έρθει και είναι πολλής να νιώσει ότι πήγε σε ένα φιλόξενο μέρος που άξιζε τον κόπο να το κάνει. Φέτος οι ιδιαιτερότητες οι οποίες εισάγονται είναι οι υπηρεσίες security για τη διασφάλιση το πάρκινγκ αλλά και της παρέλασης. 32 ομάδες με 27 άρματα και πάνω από 12.000 καρναβαλιστές θα συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή που στη λήξη της θα γίνει η νύχτα μέρα. Οι επισκέπτες υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ ξενοδοχεία και καταλήμματα εντός και περιμετρικά της πόλης είναι έτοιμα να τους υποδεχτούν. Οι ομάδες είναι έτοιμες. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες μένουν αυτή τη στιγμή ακόμα όσον αφορά πιο πολύ τα άρματα. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ξενοδοχεία από 3 έως 5 αστέρια με τιμές από 70 έως 150-155 ευρώ. Πρώτη φορά στο νομό μας ανοίγουν 2 πεντάστερα ξενοδοχεία για αυτές τις μέρες. Βάρος των διοργανωτών πέφτει στην ασφάλεια των πολιτών. Οι υπαίθριες ψυσταριές απαγορεύονται, οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, ενώ νοσοκομείο, εθελοντές, ερυθροσταυρίτες και ΕΚΑΒ είναι ήδη σε ετοιμότητα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δεν καταναλώνουμε σουβλάκια από ψυσταριές στο δρόμο. Είναι απαγορευμένες γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προμηθεύονται τη συντήρηση και πώς αψύνονται. Θα είμαστε καθόλου το μήκος της διαδρομής που είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Να υπολογίσετε ότι θα έχουμε περίπου 20 σταθμούς οι οποίοι θα προσαρμόζονται ανάλογα τη ροή του καρναβαλιού. Θα υπάρξει και σταθμός πρώτων βοηθειών που θα δημιουργηθεί στο ασύλιο του 44ου Συντάγματος. Ζητάμε από τους πολίτες που θα χρειαστεί να καλέσουν το ΕΚΑΒ, το 166, ζητάμε να μιλήσουν με τον τηλεφωνητή με ψυχραιμία, να πούν ακριβώς πού είναι, τι συμβαίνει, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε άμεσα. Περιμετρικά της πόλης, οι χώροι στάθμευσης για την Κυριακή είναι τα κέντρα Μέγαρο, Φάρος, Πέλαγος και το Στάδιο Γάλλου για τους επισκέπτες από την Δυτική και Ανατολική Κρήτη. Από τις 9 το πρωί έως και τις 11.30 το βράδυ, λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα μεταφέρουν ανά 10 λεπτά δωρεάν τους επισκέπτες στο κέντρο. Στην πόλη, πέρα από τα ιδιωτικά πάρκινγκ, η στάθμευση θα επιτρέπεται στο λιμενικό ταμείο, στη Μαρίνα, στο εμπορικό λιμάνι, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο και στο πρώτο λύκειο. Ενώ από τις 10 το πρωί θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στους κόμβους Ατσιποπούλου, Αμαρίου και Σπηλίου. Εμείς ζητάμε την κατανόηση και τη βοήθεια των πολιτών. Θα είμαστε σχεδόν σε κάθε διασταύρωση. Θα έχουμε και συναδέλφους και σε θέματα τάξη όσον αφορά ψυσταριές, παρεμπόριο. Αποφύγετε τη χρήση αλκοόλ. Οδήγηση και αλκοόλ δεν μπορούν να συμβαδίζουν. Ένας από την παρέα ας μην καταναλώσει αλκοόλ, ώστε οι υπόλοιποι να πάνε με ασφάλεια στα σπίτια τους. Καρναβάλι και διασκέδαση και αλκοόλ μπορούν να πηγαίνουν μαζί, αρκεί με ένα μεγάλο αστερίσκο, με υπεύθυνη κατανάλωση. Παρουσιαστές της μεγάλης παρέλασης θα είναι οι παρουσιαστές της Κρήτη TV, Λευτέρης Κουμαντάκης και Χριστιανά Σκούρα. Ενώ αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας των εκδηλώσεων του Ερυθμιώτικου Καρναβαλιού είναι η ANEC Lines και η Blue Star Ferries.